Έτσι, έτσι, έτσι. Ωραία, 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 ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραίες μέρες, εξαιρετικές. Εχθές είχε πανσέλινο. Δεν ξέρω αν το νιώσατε. Δεν ξέρω πώς βγήκε η βραδιά σας. Έχει και απόψε, λέει. Έτσι, δύο μέρες πώς γίνεται. Στο είπα. Εσύ το είπες. Τα είπε ο κολλητός, παιδιά, ρε χειροκρότη. Έχεις δίκιο. Αλλά είχα και εγώ γιατί ήταν και χθες και σήμερα. Θα δούμε που θα μας βγάλει το φεγγάρι. Η Ναταλία Γερμανού πάντως. Σε ελληνιάστηκε, να ξέρεις κάπως. Βγήκε, τα έγραψε όλα στο Facebook, σε αυτό το group, το Thank you Next. Άκου η κοπέλα τι έπατε. Η Ναταλία Γερμανός. Πέντε ραντεβού η κοπέλα με το λεγάμενο και στο έκτο ραντεβού την καλή νύχτησε και έφυγε. Θα σε πάρω αύριο, τη είπε. Και ακόμα παίρνει, δεν έχει πάρει. Αρχικά, έλα, αρχικά σοκ. Δεν το κάνεις στην Ναταλία αυτό. Έλα, έλα. Δεν μας είπε και ποιος είναι. Εδώ σου λέει βγήκανε, ξαναματαβγήκανε. Έξι φορές πείτε. Δεν είναι λίγο. Γιατί άμα δεν βγαίνεις σε κάθε μέρα να πεις άντε, πήγα μία εβδομάδα, αυτό μπορεί να είναι και 1,5 μήνας ραντεβού. Μήπως δεν έχει το τηλέφωνο να πάρει εδώ στην εκπομπή να βοηθήσουμε, άμα μπορούμε. Εγώ διαβάζοντας το βέβαια πιστεύω ότι ακόμα τον θέλει. Πες με τρελό. Πες με παρανοϊκό. Πες με αδιανόητα όμορφο. Εγώ το πιστεύω. Γι' αυτό το έγραψε. Ένα μήνυμα σου στέλνει, ρε άνθρωπε, και σε εσένα. Ξύπνα λίγο, σου λέει πάρε ένα τηλέφωνο, επιτέλους εμφανίσου. Και έχει και δίκιο. Πάρε. Πάρε τώρα που προλαβαίνεις, παιδιά. Η Ναταλία πολύ φέρνει, ε. Περιμένει ο κόσμος. Έτοιμος, σου φάει τη θέση. Αμάν και εσύ. Αφού. Βγήκατε μια. Και δυο και τρεις. Και 7 και 8. Και 10. Τι άλλο θέλεις, λέμε πια, να κάνει εκεί γυναίκα. Γράφει στο Facebook, ρε παιδιά, τον θέλει γυναίκα. Έλα πάμε! Βγήκατε μια και δυο και τρεις και καλή νύχτα είπες. Θα στην εφαν ηγείπες. Πάρ' την τηλέφωνο κι εσύ και άσε πια τις. Πάρα πολύ, έλα, πολύ ωραίο ήταν. Παρασκευή, Παρασκευούλα. Εν τω μεταξύ, ήτανε μία πρόστιχη μπαλάντα προς το τέλος. Αφήστε να σας πω, παιδιά, μίλαγα προχθές, πήγα σε ένα fashion show του Balmain. Πήγα χωρίς να πάω. Άκου τι ωραίο, γιατί πια τα shows είναι έτσι. Γιατί είναι πια, ήμουν σε virtual front row. Ψεύτικη πρώτη σειρά. Τέλειο, εσύ είσαι σπίτι σου. Καταλαβαίνεις, κάτσε να το δούμε πού είναι, έρχεται. Εγώ τώρα, όπως βλέπεις, είμαι κάπου πολύ κρυμμένος. Πηγαίνεις και τα λοιπά εκεί πέρα. Τα μοντέλα πηγαίνουν, έρχονται. Εσύ είσαι οθονούλα, μια χαρά. Τα λέγαμε εκεί, Τζένιφερ Λόπες, Πενέλοπε Κρούς, πολλοί κόσμος. Εμένα δεν με βλέπεις. Να με. Εγώ τώρα, όπως βλέπετε, είμαι. Πώς το βλέπω. Από πίσω, υπόλοιπη σειρά. Περάσαμε τέλεια όλοι, τα είπαμε. Αυτό δεν περίμενα να το δείξετε τώρα, γιατί απλά τα έλεγα λίγο με την κολλητή τη Τζένιφερ. Με ρώτηκε για ένα άλλο σοου που πήγα. Εγώ δεν πάω κάθε εβδομάδα σε δύο τουλάχιστον. Παιδιά, η πασαρέλα είναι η ζωή μου, είναι η δουλειά μου, πάω. Ευχαριστώ. Εντάξει, έξαλλη ψυχείο για το επόμενο μέρος, κράτα την. Πήγα στην κολλητή μου την Φελίπε Ολιβιέρα Μπαπτίστα, που λόγω COVID έραψε αυτό. Θέλω να δείτε λίγο. Η κοπέλα έκανε πάρα πολύ ωραία δουλειά. Έκανε ρε παιδί, όχι αυτό, το επόμενο. Είναι νάτο. Τώρα αυτό είναι εμπνευσμένο, ας πούμε, από τους μελισσοκόμους. Το βλέπουμε, μπράβο. Ούτε μάσκα, ούτε τίποτα. Πετάς τούλη. Δεν περνάει στα γονίδια, σου λέει. Πήγανε και εγώ να πάρω ένα. Λέω, το έχω ρε παιδί μου σπίτι να κατεβάσω τρίκι αντί τζουτζουμπί. Μετά λέω, κλείνουν και τα. Κούκλος, κούκλος. Χθες ζήτησα κάτι να μου κάνεις φωτογραφίες. Δεν βλέπω να συμβαίνει κάτι στην περιοχή. Εν πάση περιπτώσει. Έχασα μετά και λέω: εσύ κλείνουν και τα μαγαζιά στις 12. Πού θα το βάλεις, δηλαδή εκεί μας καταντήσαν οι αλήτες. Αν δεν τρέπεστε, να μην μπορούμε να απολαύσουμε ένα φινετσάτο outfit. Α, τα μάθατε τα άλλα. Τρελάθηκε ο ιός. Τρελάθηκε. Αυτό ήταν, πώς να σου πω, ήταν αυτοκτονία. Πήγε και έπεσε πάνω στον Ντόναλντ Τραμπ και τη Μελάνια Τραμπ. Κολλήσανε κι αυτοί. Ήρθε και απόειδε και ο ιός. Θετικό. 15 μέρες θα μείνουν καραντίνα, μπορεί και 15 χρόνια. Θα δούμε τώρα. Αυτό είναι ανάλογο. Εν τω μεταξύ έχουν και αυτοί τώρα εκλογές, τρέχουν και δεν φτάνουν, παιδιά. Σας είπα, φοβούνται για την αποχή πάρα πολύ. Θυμάστε που σας είχα πει ότι ξεκίνησα εγώ, ναι, κολλητή μου, η Kylie Jenner, για να ερεθίσει τον κόσμο να ψηφίσει.
Κάποιοι ήδη έχουν πάει. Αυτοί συνεχίζουν τον αγώνα, παιδιά. Υπάρχει sex shop το οποίο χαρίζει... Μπορώ να πω τη λέξη, αλλά δεν έχω τόσα λεφτά στην τσέπη. Όχι, χαρίζει βοηθήματα. Τύπου Γιόνι. Σε όποια Αμερικανίδα πάει κάλπη. Μπράβο, αρχικά, μπράβο. Αμερική, αγάπη μου. Όχι σαν εμάς. Βγαίνετε, λέτε διαφήμιση, πήγαινε, ψήφισε. Και τι θα πάρω, τίποτα. Πήγαινε, ψήφισε. Εκεί ενδιαφέρονται για τον ψηφοφόρο, τον φροντίζουν. Του δίνουν κίνητρο. Βγήκε και διαφήμιση. Να τη δούμε, πού είναι. Βγήκε μια. Να, όχι αυτή. Ορίστε. Είναι κεφάτη, γυρίζει το παραβάν. Πολύ καλή, δυνατή, χαρούμενη. Έχει πάρει το δώρο από πριν, γι' αυτό και ψήφισε. Υπάρχει και ένα τραγουδάκι τώρα στο σποτ. Δεν έχει βγει ακόμα, αλλά εντάξει, τώρα επειδή έχω γνωστούς, το ξέρετε παντού. Πάει κάπως έτσι. Σ' αυτές τις εκλογές είναι όλες τυχερές. Για ψήφο πάνε τώρα. Ψήφισε χαρούμενα μπορείς. Δες την πιο κόπα πλευρά της ζωής. Ψήφισε χαρούμενα κι εσύ. Πήγαινε στην κάλπη χαμογελαστή. Μπράβο! Έτσι ωραίο. Έτσι για μεσημεράκι. Αυτά βλέπει και η κολλητή άλλη Μαντόνα. Έχει αποτρελαθεί κι αυτή. Δεν πάει με τα καλά σπίτια και η Μαντόνα. Η τρέλα της είναι κάπου. Δες εδώ τι παθαίνει. Δες την. Δες την. Αυτό τώρα χωρίς ήχο σαν μυρολόι από τη Μάνη. Είναι αυτό το ωραίο νησί που θέλει να πάει η Αγγελική από τον Μπάτσελορ. Πολύ ωραίο νησιώτικο μυρολόι. Τι την έχει βρει και αυτή πέρα από το πάρα πολύ τράβηγμα. Πια τραβιέται, τραβιέται. Καμιά μέρα θα ξυπνήσουν, λέει, έχει κουρτίνα και θα είναι τα μαλλιά. Θα έχει βγει και το μάτι πίσω. Εν πάση περιπτώσει, δαιμονίζεται η κοπέλα. Δεν ξέρω τώρα γιατί έπαθε και αυτή προφανώς. Είδε Big Brother. Ωραία, παιδιά, επειδή είμαστε στο Sky, θα ήθελα λίγο τσιμπημένη τη χαρά. Είδε Big Brother. Ικανοποιητική ώρα για να το δούνε στα γραφεία στον Sky. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ πιθανό να έπαθε αυτό που έπαθε η Αφροδίτη. Που είναι, λέει, η έξαλλη. Άκου, η κοπέλα τη ζει και αυτή μόνη τη. Survivor στο σπίτι μέσα. Τη φάγαν την μπανάνα. Όχι, αυτό είναι σοβαρό, παιδιά. Πέρα, έλα, μην γελάτε τώρα. Να σου φάνε την μπανάνα. Εγώ δεν έχω χειρότερο. Δες την, φώναζε, έβριζε. Enough is enough, φούρλιαζε. I am μέχρι εδώ. Ποιος πήρε την μπανάνα θα γίνει της... Άννα, δηλαδή... Αλλά πάση περιπτώσει, ας τα πάρουμε από την αρχή. Α, δεν έχει τραγούδι. Μικρή απογοήτευση. Θα κάνω αφήγηση. Ακούστε. Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 8 και 4 το πρωί, όταν η Αφροδίτη, αφού ξύπνησε λαμπερή και ευδιάθετη, έπλυνε τα δόντια της και κατευθύνθηκε στην κουζίνα για να απολαύσει την μπανάνα που της είχε δώσει η Σοφία. Χαμόγελα. Αστεία. Μία πρωινή λιγούρα προχώρησε. Μπήκε στην κουζίνα. Κοίταξε το ράβι, ξαφνικά το βλέμμα της πάγωσε. Η μπανάνα δεν ήταν πια εκεί. Τα γέλια γίνανε γρήγορα ουλιαχτά. Ποιος πήρε την μπανάνα, for the love of God. 16 έντρομοι παίκτες να υποστηρίζουν πως δεν έφαγαν την μπανάνα και το μυστήριο περιπλέκεται ακόμα πιο πολύ. Κάποιος υπνοβάτης, κάποιος κλέφτης. Ο κύριος Χρήστος αποκλείεται, έχει να σηκωθεί από τον καναπέ 2 μήνες. Τότε ποιος. Τελικά μία ξανθιά, παιδιά. Τώρα είναι το μπράβο. Τελικά μία ξανθιά την πήρε, δεν το έποτε, εντάξει. Η Αφροδίτη έφαγε μια άλλη μπανάνα. Δόξα τω Θεώ, Παναγίτσα μου, ηρεμήσαμε. Και με τον Big Brother αυτό, λέω, να σου πω κάτι, όλο βλέπω Big Brother. Λέω, άντε, να διαβάσω και ένα βιβλίο. Δεν ξέρω, έχετε κανένα καλό. Να μου προτείνετε έτσι ένα ωραίο, ρε παιδί μου. Να πεις, Νικόλα, πάρα πολύ ωραίο. Από το Control κάτι να μου προτείνετε. Κανείς. Ποιο είναι. Α, μπράβο. Δεν το ξέρετε, γι' αυτό δεν χειροκροτάτε. Δεν υπάρχει ιστορία. Kissing the coronavirus, λέγεται. Είναι υπέροχο. Το story είναι πάρα πολύ απλό. Αυτό είναι Harlequin. Καταλαβαίνετε τι γίνεται με τον ιό. Αυτή είναι επιστήμονας. Δουλειά δεν έχει αυτή. Ασχολείται με τον ιό. Τζούκου, 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 τζούκου. Δεν θέλει και τίποτα. Τον ερωτεύεται. Τρελαίνεται η άλλη να κάνει τη ζωή της. Ποτέ δεν ξέρεις, παιδιά. Εγώ θα το αγοράσω. Η συχνή επαφή φέρνει συναισθήματα. Μπορεί να ερωτευτούμε τον ιό. Τον ακούς όλη μέρα, τον έχεις στο νου, τον ψάχνεις. Βάλε, βγάλε μάσκα. Δεν αργεί να έρθει ο έρωτας. Εντάξει. Το βιβλίο είναι λίγο επιστημονικής φαντασίας. Προς το παρόν θα δούμε. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν και άλλα βιβλία. Τώρα βγαίνουν την άλλη εβδομάδα. Εύχομαι καλή. Να το. Αυτό είναι το επόμενο.
Οι κολλητούλες Love is in the Sky, πάρα πολύ δυνατό και αυτό είναι Arlequin. Ρε παιδιά, να σου πω για κάτι. Εντάξει, προβλήματα. Είναι ωραίος και έρωτας. Έλα, αλήθεια, λίγο συνέστημα, δεν πειράζει, είναι μεσημέρι. Είναι... Και οι προτάσεις γάμου είναι ωραίες. Έτσι, ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα να πας στη φύση, στη θάλασσα. Εντάξει, εδώ δεν το καταφέραμε πολύ, νομίζω. Εδώ είναι πολύ εντυπωσιακό να το δούμε. Δες τι ωραία. Τη κάνει πρόταση, χαρούμενη, αυτή το πιστεύει, τρελαίνεται. Αγάπη μου. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εδώ η κολλητή πει. Εντάξει, δεν είναι για χειροκρότημα. Μια πρόταση. Τώρα ήταν το χειροκρότημα. Αυτό είναι φιλικό μου ζευγάρι. Πήγε ο άνθρωπος να δώσει το δαχτυλίδι πάνω στο σκάφος. Συγκινημένη αυτή, δεν το πιστεύω. Θα βάλω νηφικό να τρελαθώ. Κάνει μια έτσι, πιάνει τον γκάζι. Και πέσανε. Πήγαν και κρεμοτσακίστηκανε. Πάλι καλά που δεν πνίγηκανε. Τι πρόταση ήταν κι αυτή. Γίναν κι οι δυο παπί γλιστρήσανε. Στην κουπαστή και τσακίστηκανε. Κι άντι για γάμος τα γινότανε. Κι ίδια και μάλιστα διπλή. Πέσανε και οι δυο μαζί. Πέσανε και οι δυο μαζί. Μάλλον θα ήτανε χαζί. Αυτή ήταν σίγουρα κούλη.